Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια εξαιρετική σαλάτα. Διότι μπαίνουν και άλλες συνταγές στη διατροφή μας και όσοι την εφάσουν ειλικρινά, έβαλα μια φορά στο φιλοσάκι, έβαλε μια φορά στο πιάτο, τέσσερις φορές. Λέει μου, ρε Λίζα, είναι εξαιρετική. Ήταν πολλά ωραία. Έβαλα τέσσερις φορές ως τώρα. Ήταν πολλά ωραία. Και βασικό υλικό είναι τα κοινόα. Είναι σπόροι ενός θάμνου στην Νότια Αμερική. Τελευταίως καλλιεργείται και στην Ελλάδα. Και είναι υψηλής διατροφικής αξίας. Εδώ έχω μισό ποτήρι, γίνεται αρκετό. Ψήνεται όπως το ρύζι. Αλλά δεν έχετε φίλες μου, μπορείτε να δείτε τη συνταγή μου με πλιγούρι και να χρησιμοποιήσετε πλιγούρι. Εδώ έχω, είναι 100 γραμμάρια, μισό ποτήρι. Σε τούτο θα προσθέσω ένα ποτήρι νερό 200 ml. Δηλαδή η αναλογία είναι 1 προς 2, όπως κάνουμε περίπου το ρύζι. Πρέπει να πλήξει. Διπλάσιο νερό από το κοινόα. Ναι, να το ψήσω, να το δείτε γι' αυτό. Επίσης, βασικό στοιχείο μας είναι ο κόλιανδρος. Ο φρέσκος ο κόλιανδρος. Στην Κύπρο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον κόλιανδρο. Όσες φίλες και φίλοι μου δεν σας αρέσει ο κόλιανδρος, μπορούν να βάλουν μαϊτανό. Εδώ χρησιμοποίησα σχεδόν μία δέσμη. Η μία δέσμη είναι 200 γραμμάρια. Μπορεί να την βάλετε τζόλι, αλλά επειδή ήθελα να χρησιμοποιήσω και κάπου αλλού. Εδώ έχω 180 γραμμάρια άλλων υλικών. Είναι το αβοκάτο εδώ. Δεν το έκοψα γιατί μαυρίζει. Θα το κόψω την ώρα που θα το χρησιμοποιήσω. Εδώ είναι τα ντοματίνια, είναι 200 γραμμάρια, πάνω κάτω τούτα, φίλες μου, αν θέλετε περισσότερα θα βάλετε περισσότερα, αν θέλετε λιγότερα, λιγότερα. Είναι τα ντοματίνια και τούτα εν τα έκοψα ακόμα για να με νερώσουσι. Το κρεμμυδάκι είναι μια κεφαλή φρέσκα που έκοψα, μυρίζει ωραία, έχει ωραίες κεφαλές τώρα στις φρουταρίες, είναι 70 γραμμάρια. Θα βάλω και πιπεριά κόκκινη. Είναι μια πιπεριά, είναι 100 γραμμάρια. Εγώ διαλέγω τις πιπεριές που καταλήγουν σε 3 βουναλάκια στην άκρη. Δεν έχουν πολύ γέμιση, δεν έχουν πολλά σπόρια. Έχουμε τις ελίτσες μας. Ελιές μαύρες. Ελιές μαύρες. Είναι από την ξάδερφη τη Μαρία. Επίσης θα βάλουμε βαλσάμικο, όσο θέλουμε να πάρει τη γεύση του, ελαιόλαδο, πιπεράκι, αλατάκι και λεμόνι. Θα ρίξω το νεράκι. Σε μισό ποτήρι κοινόα έβαλες ένα ποτήρι νερό. Νερό. Και θα πάω διπλάσια ποσότητα. Ακριβώς. Πάμε. Θα είναι έτοιμο όταν απορροφήσει το νερό του. Ακριβώς. Όταν απορροφήσει όλο το νερό του. Και οι οδηγίες χρήσης που είναι πάνω στο κουτί της συσκευασίας είναι τούτη. Ένα προς δύο. Και όταν δούμε και απορροφήσει το νερό του είναι έτοιμο και θα το σβήσουμε. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα το χρησιμοποιήσουμε στη τσαλατίτσα μας. Γίνεται αρκετό, πάρα πολύ μου γίνεται. Τούτη δόση μπορεί, μισό ποτήρι, μπορεί, ναι, εγώ μπορεί να τη βάλω και 2 φορές στη σαλάτα μου. Όσο μείνει φίλες μου, θα το βάλετε σε ένα ταπαράκι ή στο ψυγείο και θα το ξαναχρησιμοποιήσετε. Αν θα αργήσετε, θα το βάλετε στο θάλαμο. Έτσι αργεί να γίνει και μπορείτε, άμα έχετε τραπέζι, να το έχετε στο θάλαμο, να το ξεπαγώσετε, να το βάλετε που προηγουμένως και να κάνετε τις σαλάτες σας και να το ρίξετε από πάνω. Είναι εντυπωσιακή, εύκολη σαλάτα, αλλά και χορταστική. Η φλόγα. Να μένει έξω που το σκεύος μας. Φλόγα. Το μελίο. Χαμηλώσαμε και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να απορροφήσει το νερό και να ανοίξει το κοινόα. Χαμηλή φωτιά. Μετέφερε στην κατσαρόλα στο μικρό μάτι. Έχει πιει σχεδόν όλο το νερό του Λίζα. Το ρίξω στο σουρωτήρι μου να κρυώσει μέχρι να ετοιμάσω τη σαλάτα. Βλέπεις το. Έτσι πρέπει να γίνει. Είναι αρκετό. Είδες πόσο γίνεται. Μισό ποτήρι. Ναι, ναι, ναι. Το μισό είναι να χρησιμοποιήσουμε όσο θέλουμε να δούμε. Και το υπόλοιπο να το φυλάξω ή για άλλη σαλάτα στο ψυγείο ή στο καταψύξη. Και όποτε θέλω να το βγάλω λίγο προηγούμενα να ξεπαγώσει και να το χρησιμοποιήσω. Έτσι να τα φύγουμε και σε ρομπολί. Δοκίμασες το. Ναι, ψημένο. Πρόεδρε. Ναι. Θα σβήσεις τη φλόγα τώρα, να το σουρώσεις. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Άτσι. Πάει στο σουρωτήρι, φίλες μου. Έχει σουρωτήρι. Φαίνεται, α. Θα κρυώσει.
τρίτη είναι η διαδικασία βασικά. Ωραία. Και θα το αφήσεις δαμέ. Να το αφήσουμε δαμέ. Να μείνουν έτσι καυτό. Να το χρησιμοποιήσουν. Λεμονάκι λοιπόν. Γεμάτο ζουμί όμως, μικρό μικρό με το υποτιμάς. Η Ελίζα έβαλε πάνω από τον κόλιαντρο μερικά ντοματίνια σε φέτες και το αβοκάτο σε κομμάτια. Τώρα μετά. Πάμε το κρεμμυδάκι μας. Μα δε τι ωραία χρώματα. Είναι ωραία χρώματα, πέμ. Μόνο να τα βλέπει, χαίρεσαι. Εκεί φίλες μου είναι αναρροπιτάκια, μυζιθροπιτάκια με σφολιάδα και από πάνω είναι πασπαλισμένα με ζάχαρη άχνη και κανελίτσα. Είναι εξαιρετικά. Να μας τα δείξεις και να τα δείξουμε και εκείνα. Μ' αρέσει συνέχεια να δημιουργώ. Να την ιστορίζεις κιόλας. Ό,τι και να είναι το μάτι. Μας ανοίξεις την όρεξη. Βέβαια. Μα αφού είναι το μάτι που αρχίζει. Ξεκινάμε με το μάτι, πάμε στην όσφρηση. Μπράβο. Και τώρα, τελευταία να μπούσει το λάδι και τα τούτα, φεύγουν τούτα, αλλά να τα χρησιμοποιούμε. Να βάλουμε ντοματούλες. Μπαίνουν ακόμα μερικά ντοματίνια σε φέτες. Σε ντομάτες θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε. Να βάλουμε και σωστές. Μόνο το κρεμμύδι, όσο θέλει ο καθένας. Πιπεριές. Και μείνε μας το κοινόα. Βλέπω εδώ μέσα έχεις υπομονή. Πού είναι έχω υπομονή, άμα μου πατήσεις μες τα σφουγγαρισμένα. Κι άμα δεν έχω υπομονή, να. Το γεμώσω τούτο, άμα την ανακατέψεις, να πάει παντού. Να κάνουμε το σχέδιο μας και έχουμε κι άλλο κοινόα, αν θέλουμε να προσθέσουμε στο πιάτο μας. Πώς σου φαίνεται, πώς σου φαίνεται τώρα. Άλλη, εντάξει. Ωραία. Ναι. Έχουμε υλικά να χρησιμοποιήσουμε όσα θέλουμε. Άντε, να βάλω το λεμονάκι φίλες μου. Γιατί ωραία, παντού φρέσκο λεμόνι, πάει το λεμονάκι παντού. Τούτα είναι πάνω κάτω όσο θέλει ο καθένας. Πάει το λαδάκι, θέλουμε, ωραίο. Θέλουμε λαδάκι. Λαδάκι φίλες. Ελαιόλαδο φυσικά. Ελαιόλαδο σίγουρα. Τις σαλάτες μας πάντα ελαιόλαδο. Το βαλσάμικο. Ξίδι είναι. Ξίδι είναι βαλσάμικο ξίδι με λίγο μέλι. Της Κρήτης. Α, τι πάει και τούτο. Δείξε μου το να δω. Έτω. Τους φίλους μας, τους κριτικούς. Ναι. Να καλά. Έχουμε πολλούς φίλους στην Κρήτη. Πιπεράκι, αρκετές φορές έπιαμε στην Κρήτη. Το πιπεράκι μας, φίλες μου. Δεσκοτριμμένο. Αλατάκι. Άντε, φίλες μου. Και το αλάτι. Αυτή είναι η σόη. Η περιβόητη, βέβαια. Ωραία. Τελειώσαμε με τη σαλάτα. Φωτογραφία. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε κι εσείς υπέροχη σαλάτα όπως μας έφτιαξε σήμερα η Ελίζα. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Πάνω στα short βίντεό μας υπάρχει ο σύνδεσμος με το βελάκι και το όνομα της συνταγής, ώστε με ένα κλικ στο βελάκι και το όνομα της συνταγής να σας ανοίξει το πλήρες βίντεο. Ναι, ωραία πολλά. Mm-hmm. Με χρώματα, μάλιστα. Γεύσεις, ποικιλία. Σε προσκαλεί να την απολαύσεις. Και καλή μας όρεξη. Άντε Μιχαλάκη. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Να βάλουμε σηκωτάκι με αυγουλάκια. Βάλω και άλλο μετά. Ναι, πρόσεχε. Μη φοβού Μαρία. Α, τι έβαλα αρκετό. Ακόμα λίγο και είμαι εντάξει. Οκ. Θα το αφήσω μέσα το. Λοιπόν, σαλατούλα. Θα βάλουμε και λίγη σαλατούλα. Να σου χαλάσω το σχέδιο. Ναι, είναι ιδιαγερό, είναι εύκολο να βάλεις. Καλύτερα να βάλεις το πιάτο σου κοντά. Είναι κοντά. Έχει από όλα είναι. Από κάτω μέχρι πάνω έχει ποικιλία η σαλάτα τούτη. Φίλε μου, τη σαλάτα τούτη με κοινόα μπορείτε να την βρείτε στις συνταγές μου. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική. Ωραία. Έχουμε και πατατούλα δαμε. Πατατάν αυτές στο φούρνο και τούτες εγώ μπορεί. Εγώ θέλω όμως ακόμα λίγο λαδάκι, είναι ελαιόλαδο. Mm-hmm. Έτσι πάνω στη σαλάτα, παντού. Mm-hmm. Ωραιότατα. Ωραία, εγώ θα χτίσω από το σηκωτάκι. Σηκωτάκι με αυγουλάκι. Είδες που κράταζω το αυγό πάνω ωραία. Βέβαια. Σιγεία.
στην υγεία σου και όλου του κόσμου είναι υγεία. Ωραίο ψωμί ζυμωμένο, φίλες μου, έχω συνταγή για ψωμιά. Ένα πλούσιο πιάτο με το αβοκάντο μας. Σαλατούλα, ωραία. Άτσι. Υπέροχο. Τέλεια όλα, ε. Τέλεια, πράγματι. Και σαλάτα, αλλά το σιγωτάκι. Εμπέζεται. Πραγματικά δεν παίζεται. Όπως είπε και ο Γιάννης. Φίλες μου, πραγματικά είναι υπέροχα. Κάντε τα, δοκιμάστε τα. Άμα τα κάνετε, θα το διαπιστώσετε. Ακριβώς, δεν είναι μόνο λόγια, πράγματι είναι υπέροχα. Ό,τι δείχνουμε πρέπει να μας υπεραρέσει πρώτα εμάς. Ακριβώς. Αν δεν μας υπεραρέσει, δεν θα το δείξουμε. Έτσι. Θέλουμε να δείχνουμε εγγυημένα πράγματα. Και σε εμάς να αρέσει, και στους φίλους μας, στα παιδιά μας. Και μετά άμα αρέσει σε εμάς, συνήθως θα σας αρέσει και εσάς. Έτσι έχει αποδείξει. Τα σχόλια σας αυτό λένε. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.